Η άλλη ερώτηση αφορά το πόσα σπερμοδιαγράμματα χρειάζονται πριν προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Και μία ερώτηση που ήταν συνεφής, όταν το πρώτο σπερμοδιάγραμμα είναι οριακό, συσσαγωγικά. Κάποιοι από εσάς που έχετε δει τον οδηγό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το manual που λέει για το πώς διαχειριζόμαστε το σπέρμα, θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει αυτό το εντυπωσιακό σπερμοδιάγραμμα, μπορεί να το έχετε δει κάπου στο διαδίκτυο. Τι δείχνει εδώ? Βάλανε έναν άνδρα ο οποίος είχε αφήσει τη γυναίκα του έγκυο, δηλαδή είναι αυτό που λέμε είχε αποδεδειγμένη γονιμότητα, να δίνει δείγμα σπέρματος κάθε εβδομάδα για 120 εβδομάδες. Τον ταλαιπωρήσαν τον άνθρωπο προφανώς. Όμως είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι ποτέ το σπερμοδιάγραμμα δεν ήταν ίδιο. Όμως αυτός είναι ο οδηγός, ο παλαιότερος, του 1992, όπου έχει τη στικτή γραμμή στο 20, στα 20 εκατομμύρια. Έλεγαν, γιατί τότε αυτό θεωρούσαμε ως, ας το πούμε, φυσιολογική τιμή. Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή. Τώρα λέμε στο σπέρμα τιμές αναφοράς. Θα θέλαμε να έχει ένας άνδρας κάποιες τιμές σπέρματος. Ήταν το 20 και σε συγκεκριμένο παράδειγμα μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ουσιαστικά ο άνδρας αυτός δεν είχε επηρεασμένες παραμέτρους, γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων είχε σπερμοδιάγραμμα πάνω από 20 εκατομμύρια. Το γεγονός ότι κάποιες φορές το δείγμα ήταν χαμηλότερο, μην ξεχνάτε ότι ένας πυρετός μπορεί να στείλει τη σπερματογένεση πάνω από 38,5 έως και για 6 μήνες. Κάποια φάρμακα αναστέλουν τη σπερματογένεση και σίγουρα αυτές οι περίοδοι που ο άντρας αυτός έδινε πολύ χαμηλές τιμές μπορεί να είχαν να κάνουν με τον τρόπο που ζούσε ή το τι είχε περάσει. Ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα είναι το διάστημα ενός μήνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φαντάζομαι σε σχέση με τις γνώσεις φυσιολογίας για τη σπερματογένεση που έχετε, δεν έχει νόημα να επαναλάβουμε ένα σπερμοδιάγραμμα μετά από μία εβδομάδα ή μετά από δύο εβδομάδες. Χρειάζεται η επανάληψη μετά από 30 μέρες και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πριν καταλήξει σε τελική διάγνωση μπορείτε να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει και τρίτο σπερμοδιάγραμμα μετά από μία εβδομάδα και τότε πια μπαίνει αυτή η διάγνωση. Τώρα, όσον αφορά το όταν το σπερμοδιάγραμμα είναι οριακό, η μελέτη αυτή έγινε σε ασθενείς που είχαν μία αποφρακτική αζωοσπερμία μετά από αφαίρεση κυρσοκύλης και χωρίς αφαίρεση της κυρσοκύλης. Ανεξάρτητα, βλέπετε την ηλικία, έχω αφήσει το FSH και τον όγκο του όρχη που βλέπω ότι δεν ήταν στατιστικά σημαντική διαφορά, όμως ήταν πολύ στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τα σπερματοζωάρια που καταφέραμε να μαζέψουμε, να συλλέξουν οι επιστήμονες που έκαναν τη μελέτη. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι πολλές φορές ακόμα και αν το σπερμοδιάγραμμα δεν μας δίνει πολλά σπερματοζωάρια, η κυρσοκύλη φαίνεται, η αφαίρεση κυρσοκύλης βοηθάει πάρα πολύ γιατί αυξάνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που τελικά αρχίζουμε να μαζεύουμε και θα χρησιμοποιηθούν για κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και όχι μόνο αυξάνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, αλλά φαίνεται ότι η επέμβαση κυρσοκύλης έχει δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με το ποσοστό των εμφυτεύσεων που έχουν γίνει, δηλαδή τα έμβρια που τοποθετήθηκαν, πόσο από αυτά δώσαν θετικό τεστ εγκυμοσύνης, την εγκυμοσύνη που προχώρησε και το ποσοστό των γεννήσεων. Άρα, το γεγονός ότι αυτοί οι άνδρες υποβλήθηκαν στη αφαίρεση κυρσοκύλης δείχνει ότι σαφές τους βοήθησε, όχι μόνο στο να καταλήξουμε να έχουμε εμείς εμβριολόγοι περισσότερες σπερματοζωάρια για να δουλέψουμε, αλλά γιατί τελικά είχαν και περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν και ένα υγιές παιδί. Ποια ήταν αυτή η δημοσίευση, Σταμάτη? Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι αυτή είναι μία δημοσίευση, έτσι. Λοιπόν, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στο να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Είναι η πρώτη που το δείχνει. Έτσι. Ναι. Και, όχι, και να επιβεβαιώσουμε. Αυτή πάντως που δείχνει είναι η βραζιλιάνικη, δεν είναι? Αυτή είναι. Νομίζω προηγούμενη ήταν. Είναι αυτή που έχω βάλει στο φόλτ, στο εκπαιδευτικό υλικό. Άμα είναι η βραζιλιάνικη, ναι, αυτή είναι η πρώτη. Θέλουμε λίγο, λέει, εντάξει. Και okay, είναι ένα έτσι καλό πρώτο μήνυμα. Πάντοτε να ξέρετε ότι πριν καθιερωθεί πρέπει να έχουμε 3-4 δημοσιεύσεις που να επιβεβαιώνει μία την άλλη. Αυτή είναι δεύτερη μελέτη, η οποία έγινε σε 250 ασθενείς μετά την επέμβαση και σε συγκριτικά με άνδρες που είχαν κυρσοκύλη. Ο αριθμός των κινούμενων των σπερματοζωαρίων πριν και μετά την επέμβαση. Το πόσο το sperm defect score είναι ένα σκορ που έδωσαν συγκεκριμένοι ερευνητές πολλαπλασιασμός των ανώμαλων μορφών με το ποσοστό της μη καλής κινητικότητας. Φάνηκε πάντως ότι βελτιωνόταν το σπέρμα μετά την επέμβαση. Μετά τη μικρογονιμοποίηση, οι άνθρωποι που είχαν κάνει επέμβαση και σωγή σου είχε αφαιρεθεί 6 μήνες αργότερα δώσανε ποσοστό εγκυμοσύνης σαφέστατα μεγαλύτερο και ποσοστό γεννήσεων παιδιών σαφέστατα μεγαλύτερο. Και σε αυτή τη μελέτη ουσιαστικά βγάζουν το probability rate, τι πιθανότητες έχει να πάει καλά αν έχει χειρουργηθεί ένας άνθρωπος κυρσοκύλη να πάει καλά η εγκυμοσύνη. Υπάρχει αύξηση πιθανότητας εγκυμοσύνης, αύξηση πιθανότητας γέννησης και μείωση της πιθανότητας αποβολών.
Ερώτηση. Στο προηγούμενο. Ωραία. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει λόγος για κατάψυξη σπέρματος. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την κατάψυξη σπέρματος. Θα πούμε ότι η κατάψυξη σπέρματος δεν είναι ούτως ή άλλως πανάκια. Δηλαδή το γεγονός ότι θα καταψύξουμε ένα σπέρμα δεν σημαίνει ότι ό,τι θα καταψύξουμε αυτό θα πάρουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τα σπερματοζωάρια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι αφαιρείται όλο το νερό που υπάρχει μέσα στα σπερματοζωάρια, αντικαθίσταται με ένα κρυοπροστατευτικό υλικό και εκεί πέρα μπορούν να μείνουν τα σπερματοζωάρια για πάρα πολλά χρόνια. Όταν έρθει η ώρα να το χρειαστούμε, που ευχόμαστε μην το χρειαστούμε, γιατί πάντα το φρέσκο είναι καλύτερο από το κατεψυγμένο, ουσιαστικά γίνεται η ανάποδη διαδικασία μέσω του φαινομένου της όσμωσης, αφαιρείται το κρυοπροστατευτικό υλικό, μπαίνει ξανά το νερό και περιμένουμε τα σπερματοζωάρια θα αρχίσουν να κινούνται. Το καλό με την κρυοκατάψυξη είναι ότι αν υπήρχαν λευκά αιμοσφαίρια, αυτά καταστρέφονται, οπότε απαλλασσόμαστε από αυτά στο δείγμα μετά. Το κακό είναι ότι όχι, όλα τα σπερματοζωάρια δυστυχώς δεν επιβιώνουν από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και τουλάχιστον η δική μου πρακτική είναι να καταψύξουμε πάρα πολλά δείγματα ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα, ακόμα και αν σε εισαγωγικά τελεπορηθεί ο ασθενής, προκειμένου να πάρουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό διαφορετικών δόσεων. Δηλαδή να δημιουργηθούν διαφορετικά φιελίδια όπως βλέπετε, τα οποία ουσιαστικά κάνουν για μία εξωσωματική, για μία προσπάθεια. Γιατί αν το σπέρμα αποψυχθεί, δεν μπορεί να ξανακαταψυχθεί. Άρα λοιπόν θέλουμε να πάρουμε πολλά φιελίδια, πολλές δόσεις, ώστε ο ασθενής να έχει περισσότερες πιθανότητες. Αν ανοίγοντας το ένα μας μείνουν λίγα σπερματοζωάρια, έχουμε δυνατότητα να ανοίξουμε και το άλλο για να πάρουμε και άλλα ζωντανά. Τώρα όσον αφορά την κυρσοκύλη, φαίνεται ότι όταν υπάρχει ήπια ολιγοζωσπερμή, δηλαδή μικρότερο από 10 εκατομμύρια ανά ml, είναι καλό να καταψύχεται το σπέρμα. Και βεβαίως, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει λόγω της προοδευτικής ορχικής βλάβης που ανέφερε ο κ. Δημητριάδης πριν, και βεβαίως γιατί υπάρχουν επιπλοκές πολλές φορές στην επέμβαση, μετά την επέμβαση κυρσοκύλης, ο όρχης δεν μας δίνει άλλα ικανοποιητικό αριθμό σπερματοζωαρίων. Ένα τεχνικό θέμα. Διαπραγματευτείτε, γιατί μπορείτε να το κάνετε, και εγώ το έκανα. Λοιπόν, να μπορεί κάποιος να πάει να δώσει 3-4 φορές. 5-8. Ναι, 5-8 όσες να είναι. Και γιατί άμα πάει έτσι σε μια τράπεζα σπέρματος, είναι κάθε φορά έτσι. Είναι η τιμή, 200 ευρώ πόσο είναι. Ή μπορεί να είναι σαν να πάει σε ένα κέντρο γονιμόντος που μπορεί αυτό να είναι κοντά σας, να κάνουν μόνο μια φορά, να του πάρουν δείγμα. Αυτό έχει, έδωσε γι' αυτό. Μισό λεπτό. Οπότε θα διαπραγματευτείτε, δεν είναι. Γιατί να πάει 7-8 να μαζέψει καλό, ποιο είναι καλύτερο εξπερμάτιση, δεν είχε καλή στήση, έβγαλε λίγο μισό ml κτλ. Όλα αυτά τα ξεπερνάτε, κάνω σαν ένα deal με την τράπεζα, ότι κοιτάξτε, ναι, μεν θα σου στείλω, αλλά θα έρθει 6-7-8 φορές μέχρι να έρχουμε τον καλό όγκο κτλ. Και τα άλλα μετά πέτατα ή κάντα οτιδήποτε για να έχουμε έναν ικανό αριθμό και αυτό μετά θα καταψύξεις. Δηλαδή, σαν να έχουμε, λέμε ο καθένας, να νοικιάζει θέσεις παρκαρίσματος. Το ποιο αυτοκίνητο θα βάλεις είναι άλλο. Θα κάνουμε 3-4 δείγματα και το καλύτερο θα μου κάνεις. Και θα μου χρεώσει και τα 4-5 για να βρούμε το καλό. Όλα και αυτό μπορείτε να το διαπραγματευτείτε. Έτσι, και να το κάνετε. Και άμα αρχίζουμε να πιέζουμε, θα αλλάξει και λίγο η πιάτσα. Γιατί δεν μπορεί ένας να πάει. Πάει και δεν πέτυχα. Στις τα κλασικά, ξέρετε που σας λένε, ζορίστηκα το ένα το άλλο. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά με καρκίνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί έχουν ούτως ή άλλως πρόβλημα στη γονιμότητα του σπέρματος. Και πρέπει να πάνε να δώσουν 6-7 φορές να έχεις καλό δείγμα, γιατί είναι νέα παιδιά, θα πρέπει και τα λοιπά. Έτσι. Και αυτό να τα εξασφαλίζουμε. Και αυτό που είπε ο κ. Χατζηχρήστου, όντως, ότι πολλές φορές, ειδικά την πρώτη φορά, αν ο ασθενής είναι αγχωμένος, μπορεί να δώσει ένα πολύ μικρό όγκο, να δώσει μισό ml, 1 ml. Οπότε δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό. Και το άλλο, βέβαια, πες λίγο και για τη μελέτη που κάναμε. Δηλαδή, που μπορείτε πολύ εύκολα, βοηθάτε πολύ άμα δώσετε ένα PDE5. Να έχει πάρει πριν πάει να δώσει σπέρμα. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε ένα PDE5. Ναι. Κάνει ποιότητα. Καλή στήση, καλύτερο δείγμα. Έτσι. Έχουμε κάνει την μελέτη με στο μάτι του Παπαχαρίτου. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το καλύτερο σπέρμα θα είναι όχι δια του απλού απνανισμού στο μητροβιολογικό εργαστήριο ή στο εργαστήριο, αλλά να γίνει εκεί, αλλά να προηγηθεί πρώτα μια σεξουαλική επαφή στο σπίτι χωρίς εξπερμάτιση. Αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή θα δώσει πάρα πολύ δυνατό σπέρμα. Εξαρτάται, συγγνώμη τώρα, εξαρτάται από την ηλικία. Ναι. Ένας νεαρός άνδρας, λόγω των πολλών προσπερματικών υγρών. Για το υπογόνιμο ζευγάρι μιλάω. Για το υπογόνιμο ζευγάρι. Θα κάνουν σεξ το πρωί στο σπίτι χωρίς να εξπερματώσει ο άνδρας και μετά θα πάει στο εργαστήριο να αυνανιστεί. Δύσκολα του βάζετε. Δώσε ένα PDE5 που είναι εύκολο. Και PDE5. Και PDE5 αυξάνει την λειτουργία των σπερματοδόχων κύστεων, αυξάνει τη λειτουργία του προστάτη, έχουμε καλύτερες εκκρίσεις, καλύτερο υλικό. Άλλη ερώτηση. Τι σημαίνει